Ονομάζομαι Φλωρεντία Νικολέτου. Είμαι 44 χρονών και σας το λέω αυτό γιατί εδώ και 4 χρόνια έχω μια πάθηση των 60 χρονών. Και δεν το λέω εγώ, το είπαν οι τρεις γιατροί που με εξετάσανε. Δεν έχω τζέλ στα γόνατα. Έχει φθαρεί και μία κίστη, μπέγκερ, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται, στις γάπες και στα δύο πόδια μου δεν υπάρχει, έχει σκάσει. Οπότε οι γιατροί σηκώναν τα χέρια ψηλά γιατί δεν μπορούσαν να μου κάνουν μια θεραπεία που γίνεται στα 60. Αν ξεκινήσουμε από τώρα, μου λέει, να σου βάζουμε λάδι ή οτιδήποτε άλλο, τι θα κάνουμε σε 20 χρόνια. Οπότε το πήγαμε ήπια. Με παυσίπονα, με ίσια παπούτσια, μην κοιμάσαι μπρούμετα, δεν κατεβαίνεις κάτι φόρες, κάποια πράγματα που έπρεπε να αλλάξω στην καθημερινότητά μου. Όμως ο πόνος φυσικά όταν ερχόταν. Οπότε και ξανά έπιανα τα παυσίπονα, πάγω να περάσει. Επίσης έχω ένα στραβό σπόνδυλο στον αφιένα που μου δημιουργεί ενίοτε ισχυρούς πονοκεφάλους με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει ο πονοκέφαλος. Ξεκίνησα με την αλυφή και πιστέψτε με, μόνο στα δόντια δεν την έβαλα. Την έβαλα στο μέτωπο, την έβαλα στον αφιένα, την έβαλα σε καψίματα, επιτρέψτε μου. Αυτά τα καψίματα είναι πενταετίας. Και το λέω γιατί τόσο 7 χρόνια διατηρώ ένα κηλικείο και τότε τα σημείωσα. Εδώ λοιπόν είχα δύο βαθιά καψίματα σε σημείο, συγγνώμη για την έκφραση, που μύρισε το δέρμα μου όταν κάηκε. Το χειρότερο σενάριο ήταν όταν πήγα να πιάσω κάτι στο κηλικείο και έβαλα το χέρι μου και κοιτούσα κάπου αλλού και γδάρθηκε το καμένο και εκεί τα μάτια μου άρχισαν να τρέχουν από τον πόνο χωρίς καν να εκφράζουν. Πραγματικά δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό που έλυσε. Πήραμε τα δύο δάχτυλά μου κρέμα και έβαλα αμέσως. Αυτό που με ένοιαζε αυτή τη στιγμή ήταν να απαλλαγώ από τον πόνο και ενδεχομένως να πολυμάνω την πληγή που είχα δημιουργήσει. Μέσα σε 10 μέρες και σταμάτησα, θεωρώ ότι αν συνέχιζα, μέσα σε 10 μέρες δεν υπάρχει ένα κάψιμο που έγινε μέσα με τέλη Σεπτέμβρη. Έτσι υπάρχει μια σκιά. Θεωρώ δηλαδή ότι αν συνέχιζα δεν θα φαινόταν ούτε αυτή η σκιά. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ξεκίνησα με την αλυφή, συνέχισα με το ακμιστικό, δεν υπάρχει πονοκέφαλος, έχω 5 μήνες να πάρω παυσίπονο. Ντεπόν, αργοφρέν, οτιδήποτε. Έχω 5 μήνες να πάρω χάπι από το στόμα. Okay, λοιπόν, κάποια στιγμή αποφασίζω να δοκιμάσω και το λάδι. Δοκιμάζω το λάδι και μέσα σε 10 ημέρες, ενώ ανέβαινα τα σκαλιά όπως τα πιτσιρίκια, πρώτα το ένα πόδι και μετά το άλλο, ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι κατεβαίνω τρέχοντας τα σκαλιά και με κοιτάει ο άντρας μου που κάτω μου λέει: θα σκοτωθείς. Τι κάνεις εκεί? Λέω: μα είμαι καλά. Βλέπω ότι λυγίζω τα γόνατά μου. Βλέπω ότι μπορώ να ανεβαίνω σε καρέκλα, σε σκαμπό, σε σκάλα, σε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κανένας πόνος, κανένα μούδιασμα από το αφιενικό μου. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δηλαδή έχω σωθεί. Και είμαι καλά και θέλω πολλοί κόσμος να είναι καλά. Ο Αντώνης Ζαπετάκης. Με βλέπετε ελαφρώς συγκινημένο γιατί η Φλωρεντία ήταν η γυναίκα μου. Και πραγματικά πριν από 4 μήνες που μάθαμε για τα προϊόντα της Scanaway και για το τι είναι το CBD, μπήκα, ψάχτηκα παρόλα αυτά που μου είπαν οι άνθρωποι οι οποίοι μου το σύστησαν. Είδα πολλά πράγματα. Μέσα σε 10 μέρες πήρα την απόφασή μου από το ψάξιμο που έκανα, παρήγγειλα προϊόντα, τα έφερα στο σπίτι να μπορούσα να τα δοκιμάσω. Ξεκινώντας και δοκιμάζοντάς τα και βλέποντας πλέον τη γυναίκα μου μετά από ένα μήνα που μπορούσε, περπατούσε και έτρεχε, κατέβαινε τα σκαλιά, δεν το πίστευα. Ήμουνα τρισευτυχισμένος. Έτυχε κάποια στιγμή η κόρη μας να κάνουμε και το ακμιστικό. Έχουμε την κρέμα που, όπως είπε, μόνο στα δόντια δεν την βάζουμε. Το λάδι που είναι αναπόσπαστο σημείο καθημερινότητάς μας. Γυρνάει από το σχολείο η κόρη μας και είχε πόνο στο στήθος, ήταν μπουκωμένη, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Της λέει η Φλωρεντία, κάνε 2 εισπνοές από το εισπνιόμενο. Τραβάει 2 εισπνοές, δεν ήθελε ούτε να φάει, πήγε, ξάπλωσε, σηκώθηκε το απόγευμα. Ανέπνεε μια χαρά, ήταν, δεν μπορεί να γίνει. Της λέει το βράδυ, ξανακάνε άλλες 2 εισπνοές. Σε έφυγε τελείως. Μέσα σε μισή ημέρα υπόθεση. Το βασικότερο είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν παίρνουν καθόλου παυσίπονα. Ντεπών, ποστάν, τα χιλιάρια τα αναβράζοντα ήταν στην καθημερινότητά μας. Είναι το πρόβλημα της γυναίκας μου. Συν το ότι εγώ τον Απρίλιο έκανα ένα χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς και είχα κάποιους πόνους στο δεξί μου το μπράτσο. Πήγα και έκανα μετά το χειρουργείο καρδιάς μια μαγνητική και διαγνώστηκε ότι ο υπερακάνθιος μυς ήταν κομμένος και χρειαζόταν ράψιμο, χειρουργείο. Αποφασίσαμε με το φυσιοθεραπευτή μου
να κάνουμε λίγο υπομονή, επειδή έχω περάσει ένα σοβαρό χειρουργείο, να το κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Σιγά σιγά αυτό το πράγμα όμως μου δημιούργησε αθρίτιδα επάνω στον ώμο και δεν μπορούσα να σηκώσω καθόλου το χέρι μου. Κοιμόμουν το βράδυ και για να στρίψω πλευρό έπιανα με το αριστερό και γύρναγα για να στρίψω πλευρό. Ήθελα να βγάλω την μπλούζα μου, φώναζα τη γυναίκα μου, φώναζα την κόρη μου, με βοηθούσαν να βγάλω την μπλούζα μου. Ξεκίνησα λοιπόν με τη γυναίκα μου όταν γίνανε έντονοι πόνοι. Επί 10 μέρες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, μου έκανε μία επίστρωση με. Μία επάλυψη με την Σάρδε, κατευθείαν ηρέμησε ο πόνος, από εκεί που έβαζα θερματικές αλυφές που μασάζ και δεν ξέρω να μπορέσω να ηρεμήσω, ηρέμησε από την πρώτη μέρα ο πόνος, αλλά για 10 μέρες το συνέχισα, έχω να το χρησιμοποιήσω περίπου 1,5 μήνα. Όταν ήθελα να σηκώσω το χέρι μου, σηκωνόταν ο ώμος για να μπορέσει να σηκώθει το χέρι. Οι επιστήμονες που είναι μαζί μας σίγουρα θα ξέρουν τι είναι ο υπερακάθιος και όταν δεν λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το χέρι μου. Μπορεί και σηκώνεται πλέον μόνο του μέχρι πάνω. Μπορώ πλέον το βάζω πίσω, βγάζω την μπλούζα μου και μπορώ το βράδυ και κοιμάμαι φυσιολογικά και από τη δεξιά πλευρά. Μπορώ να γυρίσω χωρίς να χρειαστεί να πιάσει καν την κίνηση στο χέρι μου. Σιγά σιγά απαλά. Προσέχω βέβαια ένα κάτι πρόβλημα, δεν μου έφτιαξε τον υπερακάνθιο μη, αλλά το κομμάτι της αθρίτιδας το εξαφάνισε.